Ρε φασαρία με τον κύριο Σοφιανό στο ίντερνετ. Πάντως εδώ μου στέλνουν και αφίσες σας που λέει Νέα Δημοκρατία, υποψήφιος βουλευτής κλπ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ήσασταν τελικά υποψήφιος. Δηλαδή ετοιμάσατε τις αφίσες και σας αφήσανε στα κρύα του λουτρού. Είστε σίγουρος ότι ετοιμάσατε τις αφίσες. Μάλιστα. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα έρχονται από το διαδίκτυο. Ερώτημα. Αφού είναι τόσο σωστά αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, αφού η κυβέρνηση αυτή τα πάει τόσο χάλια, γιατί δεν έχει δημιουργήσει ένα εκλογικό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που να δείχνει ρεύμα νίκης? Τι φταίει? Καταρχάς, εύλογο ερώτημα. Εύλογο ερώτημα είναι. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι δεν εμπιστεύομαι πια τις δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί υπάρχει, θέτω κάποιο θέμα ηθικής τάξης, δεν θέλω να μπω εγώ σε αυτή τη συζήτηση, αλλά γιατί πιστεύω ότι δεν μπορούν πια να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις τάσεις στο εκλογικό σώμα όταν 40 με 60% των πολιτών δεν απαντάει σε αυτές. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Χατζηνικολάου, που ο περιθωριοποιημένος κόσμος, ο αποκλεισμένος κόσμος, έχει μία σχεδόν αντιπολιτική συμπεριφορά. Και αυτός ο κόσμος πράγματι δεν βγαίνει στον δρόμο να πει ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ και θα μας σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν υπάρχει και κανένας που μπορεί να μας σώσει. Εμείς δεν θέλουμε ανάθεση τη σωτηρία. Θεωρούμε ότι η σωτηρία είναι συνάρτηση και της διαρκής στήριξης που θα πρέπει να έχουμε από αυτόν τον κόσμο, από τον ελληνικό λαό εννοώ. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν τεθεί το διακύβευμα, κύριε Χατζηνικολάου, του τι κυβέρνηση θέλουμε την επόμενη μέρα, και το διακύβευμα αυτό θα τεθεί όταν προκηρυχθούν οι εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν οριακό προβάδισμα σήμερα, θα βρεθεί με μεγάλη διαφορά μπροστά. Σας θυμίζω ότι τον Απρίλη, το Μάη, τέλη Απριλίου, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές του Μάη, που πήραμε 19%, μας δίναν 6% οι εκλογές. Η δημοσκοπήση. Πήραμε 19, πήγαμε στο 29. Όταν λοιπόν το διακύβευμα θα είναι με ποια κυβέρνηση θα προχωρήσουμε, με μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει την εφαρμογή του μνημονίου ή με μια κυβέρνηση που θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να αλλάξουμε ρότα, η διαφορά θα γίνει πολύ μεγάλη. Αν δεν είστε αυτοδύναμη, υπάρχει άλλη δύναμη για να συνεργαστείτε στο σημερινό πολιτικό σκηνικό? Και ποια είναι η δύναμη αυτή? Το ΚΚΕ ήδη αποκλεί ένα τέτοιο διάλογο. Και αναρωτιόμαστε όλοι με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Θα κάνετε κυβέρνηση με τη Δημάρ, θα κάνετε κυβέρνηση με τη Δημάρ και το Πασόκ, θα κάνετε κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες? Είναι ένα ερώτημα εξαιρετικά υποθετικό, με την έννοια ότι... Καθόλου υποθετικό. Όχι, θα σας πω. Ξέρετε εσείς αν θα είναι η Δημάρ, το Πασόκ στο κοινοβούλιο για να κάνουμε κυβέρνηση μαζί τους? Εγώ δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι δεν θα μπουν? Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές θα είναι πολλωμένες, εξαιρετικά πολλωμένες. Κάνω και την πρόβλεψη ότι εμείς θα είμαστε εξαιρετικά κοντά και θα καταφέρουμε να έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία. Και η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε ψηλά ποσοστά, θα είναι πολλωμένες οι εκλογές αυτές. Αν γινόταν μεθαύριο... Επομένως έχετε στόχο αυτοδυναμίας. Αν γινόταν μεθαύριο οι εκλογές, η εκτίμησή μου είναι μεθαύριο. Ότι θα είχαμε εμείς ανάμεσα από 35 και 40%. Αυτή είναι η αποτύπωση και η εικόνα, η εκτίμηση που έχουμε για την πραγματικότητα του εκλογικού σώματος σήμερα. Έχουμε λοιπόν στόχο να κερδίσουμε τη μέγιστη δυνατή δύναμη, την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν το κρύβουμε αυτό, διότι πιστεύουμε ότι όσο πιο δυνατός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει διαπραγματευτική η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εν τούτης όμως είμαι αυτός που πρώτος θα πω ότι δεν θα φτιάξουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα διεκδικήσουμε συνεργασίες. Θα διεκδικήσουμε συμμαχίες. Βλέπετε να υπάρχουν εμείς και πιθανές συνεργασίες? Μετά την εκλογική μας νίκη, είτε έχουμε 152, 160 ή 148, θα καταθέσουμε το πρόγραμμα το οποίο θα έχει εγκρίνει με την ψήφο του, θα έχει επιδοκιμάσει μάλλον με την ψήφο του ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού. Και στη βάση αυτού του προγράμματος, για το καλό της πατρίδας, για το καλό της χώρας, θα ζητήσουμε τις μέγιστες δυνατές συνεργασίες. Μου στέλνουν... Και
Αυτό λοιπόν μετά θα είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να το απευθύνεται στις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αν θα στηρίξουν ή όχι μια τέτοια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Πολλά ερωτήματα έχω για το ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ποια πρόσωπα του παλαιού ΠΑΣΟΚ προσχωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κυριαρχεί το όνομα του κυρίου Φωτόπουλου στα μηνύματα που δέχομαι και ρωτούν αν θεωρείται ότι ανανεώνει και ενισχύει το ΣΥΡΙΖΑ το να μαζεύει γύρω του παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδίως πρώην υπουργούς, βλέπε Λούκα Κατσέλη κλπ. Ο κ. Φωτόπουλος δεν έχει προσχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια αυτόνομη πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Πάντως τον έχουμε δει σε εκδηλώσεις. Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έρχεται σε εκδηλώσεις ή να ως συνδικαλιστής να έχει μια δραστηριότητα. Αλλά επειδή, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται τόσο καιρό με τον Φωτόπουλο. Εγώ διαφωνώ μαζί του σε πολλά. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Και θα το πω ευθέως και δημόσια ότι είναι άδικο. Εάν υπήρχε ένα στοιχείο για τον Φωτόπουλο, τόσο πολύ που έχει στοχοποιηθεί από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, να είστε σίγουρος ότι θα ήταν στο μάτι της δικαιοσύνης. Εάν υπάρχει δε, θα πρέπει αυτοί οι οποίοι επικρίνουν τον Φωτόπουλο να το καταθέσουν. Και όχι να πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα, να ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Εν τούτοις σας λέω και πάλι δεν είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Εξ όσων γνωρίζω δεν επιθυμεί να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσει να συμπορευθεί και με δυνάμεις και με πρόσωπα, όχι να τους εντάξουμε στο κόμμα μας. Δεν θέλουμε να τους εντάξουμε στο κόμμα μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε την πορεία που είχε το ΠΑΣΟΚ, όπου η οργανωτική του ανάπτυξη στα χρόνια... Πέφτουν ονόματα στο Twitter. Ναι, ναι, με ρωτάνε να σου πει τι θα κάνει με τη Λούκα, να σου πει τι θα κάνει με τον Τζοβόλα κλπ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είχε μια... Ξέρετε, πολλοί φοβούνται ότι θα μετατραπείτε σε νέο ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνομαι τα ερωτήματα και γι' αυτό πρέπει να σας πω με απόλυτη ευθύτητα ότι εμείς δεν είμαστε ούτε νέο, ούτε άλλο ΠΑΣΟΚ. Είμαστε τελείως διαφορετικό πράγμα. Καταρχάς, μεγάλωσε η δυναμική μας στο πλαίσιο της κοινωνικής ανάγκης και της οδηγίας ενός κόσμου. Η ηγεσία σας εκφράζει αυτή τη δυναμική. Θέλω να πω, η κεντρική σας επιτροπή, το πολιτικό σας γραφείο, είναι η έκφραση του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων εκλογών, του τελευταίου εκλογικού αποτελέσματος, ή εξακολουθεί να έχει τις ισορροπίες του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ του 4-5%. Και το ρωτώ αυτό γιατί επίσης έχω βροχή ερωτημάτων για τις συνιστώσεις. Βροχή ερωτημάτων που αφορά θέσεις που έπαιρναν οι συνιστώσεις στο παρελθόν και που προκαλούσαν αντιδράσεις. Στα εθνικά θέματα, για παράδειγμα, με θέσεις για τα Σκόπια, βλέπε συνιστώσα στο κόκκινο, ή σε θέματα σχετικά με αυτό που συζητούσαμε. Στο κόκκινο είναι ραδιοφωνικό σταθμός και πάει και πολύ καλά, μάλιστα. Υπήρχε και συνιστώσα στο κόκκινο. Χωρίς το πρόθεμα, ήταν κόκκινο. Κόκκινο, σκέτο κόκκινο. Ωραία. Αυτή η συνιστώσα, λοιπόν, είχε πάρει θέση όπου έλεγε ότι είναι δικαίωμα των Σκοπιανών να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες και το κράτος τους Μακεδονία. Κύριε Χατζηνικολάου, πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το πρόσφατο συνέδριο, ιδρυτικό του συνέδριο ως ενιαία παράταξη, ήταν ένα πρωτόγνωρο πείραμα. Δεν είναι αυτοί τώρα οι ηγέτες των συνιστοσών, δεν είναι στα συλλογικά σας όργανα. Είναι. Όχι, με την έννοια που το λέτε. Βεβαίως, πρόσωπα συμμετέχουν, αλλά η διαφορά ποια είναι. Εμείς δεν καταδικάζουμε ή καταδιώκουμε τις απόψεις. Όμως, όπως και σε όλα τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα, υπάρχουν απόψεις διαφορετικές. Όμως υπάρχει ένα πλαίσιο δημοκρατικό, καμιά φορά βάσει το οποίο απόψεις, παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις. Καμιά φορά μερικές απόψεις, όταν έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με την κεντρική γραμμή πλεύσης του κόμματος, γίνονται βαρύδια. Σύμφωνοι, αλλά εγώ πιστεύω στην ανάγκη η δημοκρατία μας να είναι πλουραλιστική και τα κόμματα, τα μεγάλα ιδίως κόμματα, να είναι ανεκτικά στη διαφορετική άποψη και στον πλουραλισμό των απόψεων. Όμως το πρόβλημα, γιατί στην αρχή δεν ήταν πρόβλημα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολιτικό κόμμα που ήθελε να εκφράσει την κοινωνική καταγγελία και την λαϊκή καταγγελία απέναντι στις κυβερνήσεις, ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μ' αρέσει ο όρος, αλλά ας το πω κατ' οικονομία. Σήμερα όμως δεν μπορούσε να διεκδικήσει, να βγάλει τον τόπο από την κρίση και να είναι η κυβέρνηση,
όντας ένας συνασπισμός οργανώσεων και κομμάτων. Γι' αυτό και προχώρησε αυτή τη μετεξέλιξή του. Στο ιδρυτικό μας συνέδριο αποκτήσαμε ένα πλαίσιο. Μια κεντρική επιτροπή που παίρνει αποφάσεις. Με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Τώρα, στο ερώτημά σας, γιατί νομίζω ότι αποφύγαμε ένα ερώτημα πριν από αυτό, εάν είναι το Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία ταυτόσιμη με το Κοινωνικό Σύνταγμα. Ναι. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτό. Ο νέος ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο συνασπισμός. Παρ' όλα αυτά όμως απέχουμε από το να αποκρισταλώσουμε να απόλυτα το Κοινωνικό το ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνολο της εκλογικής του βάσης. 1.600.000 ψηφοφόροι. Ναι, αυτό λέω. Αυτό ρωτώ. Είναι μια κοινωνική βάση η οποία είναι πολύχρωμη. Η ηγεσία μου θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πριν πιάσει αυτά τα ποσοστά. Ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως. Έχουμε και νέα πρόσωπα, έχουμε και νέες δυνάμεις. Θα θέλαμε βεβαίως και είναι στόχος μας. Και γι' αυτό ξεκίνησα να σας λέω κάτι που νομίζω έχει ενδιαφέρον, ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ οργανωτικά, τη μεγάλη του ανάπτυξη την είχε όταν έγινε κυβέρνηση και μετά. Όχι όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο. Να έρθει ο κόσμος τώρα, όχι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Πρόεδρε, να μην έρθει κάτι για τα αξιώματα και τα οφίτσια. Δεκάδες ερωτήματα όμως, για το αν παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Έχουμε και την ψηφοφορία, να θυμίσω, που σε λίγο θα έχουμε το αποτέλεσμά της. Η ψηφοφορία γίνεται τηλεφωνικά. Γίνεται τηλεφωνικά, ναι. Φαντάζομαι πιστεύετε ότι παρακολουθείτε και το αποτέλεσμά της. Τι που έστελναν μήνυμα, μην καταγραφεί. Πιστεύετε ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα των πολιτικών στην Ελλάδα σήμερα? Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή η ανησυχία... Ήμουν σίγουρος μια χώρα, ότι θα δώσω συνέντευξη εγώ από εδώ και πέρα. Σε μια χώρα όπου πριν από λίγα χρόνια επισήμως διαπιστώθηκε ότι παρακολουθούνταν το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού της. Και σε μια παγκοσμιοποιημένη πολιτική κοινωνική ζωή όπου έχει αποδειχθεί ότι παρακολουθεί το τηλέφωνο της Μέρκελ ή της Προέδρου της Βραζιλίας. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι τόσο απίθανο κανείς να υποθέσει ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δεν είναι ασφαλείς στη χώρα μας? Και μάλιστα όταν γνωρίζουμε ότι τα περίφημα βαλιτσάκια που μπορούν να καταγράφουν συνομιλίες δεν υπάρχουν μόνο σε έναν ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχουν μόνο στην κρατική υπηρεσία, όπου με εισαγγελική παραγγελία υποτίθεται ότι πρέπει να γίνεται οποιαδήποτε παρακολούθηση. Υπάρχουν και σε ιδιώτες. Άρα λοιπόν εύλογες οι ανησυχίες, πόσο δε μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μία περίοδο έντασης. Τώρα, γιατί τέτοια ανησυχία για τη θεωρία των δύο άκρων? Πιστεύετε ότι μπορεί να επιδιώξει η σημερινή κυβέρνηση να στοχοποιήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να στείλει κάποια στελέχη του στη δικαιοσύνη? Έχετε τέτοιους φόβους? Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε τέτοιους φόβους. Έχουμε όμως τον φόβο... Σας ρωτώ γιατί διάβασα στην Αυγή ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Στείνουν προβοκάτσια», που υπενισόταν κάτι τέτοιο. Έχουμε τον, όχι απλά τον φόβο, αλλά την βεβαιότητα ότι ακραία στοιχεία στο πρωθυπουργικό περιβάλλον καταθέτουν τέτοιου είδους εισηγήσεις του Πρωθυπουργού. Τώρα υπάρχουν ακραία στοιχεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή η λέξη ακραία παραπέμπει σε Χρυσή Αυγή, παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν... Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια στελέχη στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν πρόσωπα ακροδεξιών πεποιθήσεων και αντιλήψεων. Πολλοί δε από αυτούς... Πάντως αν αναφέρεστε για παράδειγμα στο Χρύσανθο Λαζαρίδη, προέρχεται από την αριστερά. Αναφέρομαι στον... Εγώ θέλετε να μιλήσω και με ονόματα, δεν έχω πρόβλημα. Προέρχεται από την αριστερά. Δεν έχω πρόβλημα. Ίσως γι' αυτό κάνει μια προσπάθεια να αποδείξει πόσο δεξιός είναι. Ίσως είναι σύμπλεγμα του παρελθόντος. Αλλά δεν αναφέρομαι στον Λαζαρίδη κατά ανάγκη, τον κύριο Λαζαρίδη. Εδώ είχαμε τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να βγαίνει και να διαρρέει σε δημοσιογράφους, διαρροή την οποία δεν διέψευσε ποτέ, ότι μη μας ζορίζετε όταν έγιναν το μαύρο στην ΕΡΤ, διότι θα αναγκαστούμε να συνεργαστούμε με τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή η Χρυσή Αυγή πριν αλλάξει 180 μοίρες κατεύθυνση η κυβέρνηση, ήταν ένας χώρος
όπου πιθανόν θα μπορούσε να συνεργαστεί κατά τον κύριο Μπαλτάκο η Νέα Δημοκρατία. Δεν διαψεύστηκε ποτέ αυτό. Δεν διαψεύστηκε ποτέ αυτό. Παραλλήλως, είχαμε τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού, έτσι δηλώνει, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κρανιδιώτη, να δηλώνει μεταξύ ύβρεων και βομολοχιών για τον ΣΥΡΙΖΑ στο διαδίκτυο, στο Facebook, ότι κρατάει τις σφαίρες του όχι για τους φίλους του τους εθνικιστές, αλλά για τους πραγματικούς εχθρούς, τους αριστερούς. Εάν ένας τέλεχος, όχι σύμβουλός φαντάζομαι μου, μεταφορικά τέλεχος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, αν ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είχε γράψει αυτό το πράγμα, Καλά, έχουν πει και δικοί σας πολλά χαριτωμένα. Από τα γουναράδικα κλπ. Μην τα πιάσουμε τώρα όλα. Πάντως, κακή του τύχη και αυτό πρώτο ο κ. Κρανιδιώτης το είχε πει. Πάντως, βλέπουμε όλοι μας τον τελευταίο καιρό, και οφείλεται να το παραδεχτείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι αντί περνώντας ο καιρός, τα πολιτικά μας ήθη να εξημερώνονται, να γίνονται πιο ευρωπαϊκά, να το πω έτσι, αγριεύουν. Γυρίζουμε πίσω σε εποχές που υπήρχε εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα. Και είναι αυτό δυσάρεστο. Δεν είναι καλό για την Έχετε χώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι δυσάρεστο αυτό. Το αρχικό σας ερώτημα, αν φοβόμαστε, η απάντησή μου, δεν φοβόμαστε καθόλου ότι θα υπάρξει, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και είμαστε καθαροί σαν τον ουρανό, τον ξάστερο. Αυτό όμως που φοβόμαστε είναι τι, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι όταν κάποιοι αισθάνονται ασφιχτικά, διότι δεν τους βγαίνει το success story, διότι δεν τους βγαίνει το οικονομικό πρόγραμμα, διότι έχουν τεράστια προβλήματα με την πολιτική που ακολουθούν, να επενδύσουν στην πολιτική της έντασης και της πόλωσης, προκειμένου να συγκρατήσουν δυνάμεις. Αυτό είναι βλαβερό για τη δημοκρατία, είναι βλαβερό για τη χώρα. Και αν θέλετε, αυτό που φοβόμαστε στην τελική ανάλυση, είναι ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε δρόμους έντασης και πόλωσης, που ιδίως σε αυτές τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα, αλλά θα κάνουν τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Ισχύει αυτή η απειλή που είχα ακούσει από το στόμα σας, ότι όποιος έχει υπογράψει κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι εκποίηση, θα πάει στη φυλακή? Εμείς δεν είμαστε δικαστές για να στέλνουμε ανθρώπους στη φυλακή. Είχατε διατυπώσει έτσι με πολύ αυστηρότητα την προειδοποίηση ότι όποιος ξεπουλάει δημόσια υπηρεσία, ναι, όποιος εκποιεί δημόσια περιουσία, μισό λεπτό, θα βρεθεί στο σκαμνί. Έχω πει πολλές φορές ότι η χώρα είναι κυρίαρχη, η δημοκρατία μας έχει νόμους και οι νόμοι αυτοί πρέπει να τηρούνται. Όπως λοιπόν η Χρυσή Αυγή έπρεπε να τεθεί ενώπιον του νόμου, και οι οικονομικοί εγκληματίες, αυτοί που θεωρούν τη δημόσια περιουσία τσιφλίκι τους και πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να την μοιράσουν τη δημόσια περιουσία, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο, θα τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους, στο βαθμό που έχουν πράξεις, που έχουν κάνει πράξεις που θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Βεβαίως και ίσχυε αυτή η δήλωση, αλλά νομίζω ότι είναι το αυτονόητο που θα μπορούσα να πω. Εσείς. Και το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Εσείς πιστεύετε. Δεν μπορεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αρνούνται να δώσουν τα πρακτικά του ΤΑΙΠΕΔ, το συνεδριάσιο του ΤΑΙΠΕΔ. Δεν μπορεί να εκπαραθυρώνουν την εκπρόσωπο, όχι του, δεν έχει καμιά σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ήταν τότε. Η κυρία Ζωηρού. Η κυρία Ζωηρού, ακριβώς επειδή έχει διαφορετική άποψη με την υπόλοιπη, με την πλειοψηφία των εκπροσώπων. Κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να γίνει καμιά αποκρατικοποίηση στη χώρα? Και τι θα κάνετε τώρα, θα πάρετε πίσω κάποιες από τις δημόσιες επιχειρήσεις που αποκρατικοποιούνται? Κατά τη γνώμη μας, καταρχάς, το τι θα κάνουμε, η απάντηση είναι ότι θα επανεξετάσουμε όλες τις συμβάσεις με γνώμη το δημόσιο συμφέρον. Από εκεί και πέρα, αποκρατικοποίηση του κερδοφόρου ΟΠΑΠ σε περίοδο κρίσης είναι έγκλημα να κάνεις. Αποκρατικοποίηση του νερού, της ΕΙΑΘ και της ΕΙΔΑΠ, που εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, είναι έγκλημα να κάνεις. Κύριε Χατζηνικολάου, όμως, να μιλήσουμε για την ουσία. Εγώ δεν θέλω να μιλάω γενικά και να λέω καμία, τίποτα, ποτέ. Αλλά οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι το μέσο για να βγούμε από την κρίση. Το μέσο για να βρούμε από την κρίση είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όχι η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Και επειδή σήμερα ο κύριος Άσμουσεν έκανε μια δήλωση η οποία είναι απειλητική, είπε ότι τα 5 δις του δημοσιονομικού κενού, το ότι δεν δέχεται να μεταφέρουμε ομόλογα δεν πιο θα πίσω, καλυφθούν με τη μετακύληση των ομολόγων, αλλά με ιδιωτικοποίησεις.
Εδώ κινδυνεύουμε, αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό που εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, είναι ανεφάρμοστο, μέχρι το 2020, να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν θα έχει δημόσια περιουσία. Μάλιστα. Μικρή διακοπή και μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Τον πρόεδρο τον έχουμε πεθάνει στην κούραση απόψε, αλλά έτσι είναι. Αυτή η εκπομπή έχει πίεση και κούραση. Και έρχομαι. Μικρή διακοπή. Και τι κάνεις? Πούσκασε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σελβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρχος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνόησες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρεσα με την Ελένη της Ακεβίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο TE, μαζί είμαστε ένα. Έχει φτάσει μέχρι τα αστέρια. Πολεμάει τη μάστιγα του αιώνα. Δημιουργεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την οικονομία του μέλλοντος. Διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες της Αμερικής. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κόσμου. Υπάρχουν Έλληνες που ξεχωρίζουν. Υπάρχει και ο τόπος που υποδέχεται αυτούς και τις ιδέες τους. Ο τόπος τους. Το Έλληνες.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης» στις 19 Οκτωβρίου. Παρακολούθησε το ζωντανά στο Έλληνες.com και στο ενικός.gr.
Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξπορτ, ει Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοετερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας και ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Κωνσταντίνος Λουκίδης, πολιτικός μηχανικός ετών 46. Να μιλήσουμε στον ελληνικό πρόεδρε. Αναφέρθηκε προηγούμενα από τον Νίκο σχετικά με το θέμα δηλώσεων στελεχών του κόμματος κατά καιρούς, σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής ή θέματα μειονοτήτων. Απόψεις οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με την κοινή γνώμη, πιστεύω. Για παράδειγμα, ο κύριος Θεοδωρίδης κατά καιρούς έχει αναφερθεί σε θέματα της ΦΥΡΟΜ, σε θέματα της ελληνικής ιστορίας. Εσύ προσωπικά συμφώνεις με αυτά ή όχι? Αυτή είναι η ερώτησή μου και ευχαριστώ πολύ. Και έτσι, Πρόεδρε, θα απαντήσεις και στο θέμα των Σκοπίων για το οποίο μίλησα πριν, που το ξεχάσαμε, το περάσαμε. Κωνσταντίνε, ούτε συμφωνώ εγώ, ούτε είναι συλλογική άποψη και θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέλη μας όμως έχουν δικαίωμα να έχουν διαφορετική άποψη από τη συλλογική και να την εκφράζουν δημόσια. Έτσι λειτουργούν τα δημοκρατικά κόμματα. Όμως δεν συμφωνώ εγώ και δεν είναι και συλλογική άποψη του κόμματος. Εξάλλου, γνωρίζεις, φαντάζομαι, από τότε που ο συνασπισμός, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η βασική συνιστόσα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ένα κόμμα του 3%, είχε μια ξεχωριστή θέση για το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία τότε μάλιστα, εάν γινόταν αποδεχθή από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας, μπορεί και να είχαμε ξεμπερδέψει. Ποια ήταν αυτή? Το πακέτο Πινέιρο, δηλαδή σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και δυστυχώς για χρόνια κρατάμε ανοιχτή μια πληγή. Τώρα εκεί αναπτύσσονται και εθνικισμοί, επικίνδυνοι εθνικισμοί. Είναι δύσκολο να υπάρξει συνεννόηση με την άλλη πλευρά. Ενώ θα έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα αυτό και να είχαμε προχωρήσει σε μεγάλη πρόοδο των οικονομικών σχέσεων και των εμπορικών σχέσεων, διότι άλλα είναι τα επικίνδυνα μέτωπα της εξωτερικής μας πολιτικής. Δυστυχώς όμως το κρατάμε ανοιχτό όλα αυτά τα χρόνια. Ελάτε. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Γιώργος Μαυραβελάκης λέγομαι. Θα μιλήσω και εγώ στον ελληνικό. Η ώρα το επιτρέπει, ακριβώς. Μετά τις 2 και 4 μιλάμε όλοι στον ελληνικό. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια πολύ απλή ερώτηση. Έχεις δει την ταινία Matrix? Θύμισέ μου λίγο. Ναι, να σου πω, είναι ας πούμε μια μοντέρνα εκδοχή του μύθου του Πλάτωνα σε σχετικά με το σπήλαιο. Δηλαδή ότι όλα είναι ψέματα. Ναι, δεν την έχω δει. Ωραία. Θα σου πω ότι είναι όταν έχεις χρόνο, αν έχεις χρόνο. Εν κατακλείδη, νιώθω ότι ζούμε... Πάντως και εγώ τη μισή άντεξα να δω. Παρότι με πίεσε ο μεγάλος μου γιος. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσω άλλη μια ευκαιρία. Λοιπόν, εγώ έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε έναν εικονικό κόσμο. Δηλαδή, νιώθω... Μη μου πεις ότι μας ψεκάζουν. Δηλαδή... Όχι. Δεν θα πω καμία σχέση με συνωμοσίες. Δεν πιστεύω τίποτα πια. Δηλαδή, με τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι εφημερίδες, οι πολιτικοί, ξέρω κάποιες εκπομπές όπως η σημερινή, μας φλωμώνουν στο ψέμα. Έτσι. Πού θέλω να καταλήξω? Για μένα, ας πούμε, η αιτία της κρίσης δεν είναι τίποτα από όλα αυτά που ακούμε από τους κυβερνώντες, ότι φταίνε και καλά η κακή διαχείριση των κρατικών δαπανών, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Για μένα όλα αυτά είναι μπούρδες, πραγματικά μπούρδες. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την κρίση. Για μένα η μοναδική αιτία της κρίσης είναι ότι εδώ και 4 δεκαετίες έχει απαγορευτεί σε όλα τα κράτη παγκοσμίως και στην Ευρώπη να τυπώνουν χρήμα. Το χρήμα δηλαδή που κυκλοφορεί είναι όλο δανεικό.
Πώς θα ξεχρεώσεις λοιπόν από κάτι το οποίο είναι πάντα δανεικό? Και όχι σε όλα τα κράτη. Σε όλα. Όσοι έχουν εθνικό νόμισμα, τύπου οι ΗΠΑ τυπώνουν χρήμα. Συγγνώμη, εδώ κάνεις λάθος, Πρόεδρε. Η Fed τυπώνει και δανείζει τον Ομπάμα. Εντάξει, η κεντρική τράπεζα. Εντάξει. Ναι. Αλλά ο Ομπάμα διορίζει τη. Συγγνώμη, όχι. Αυτά τα δύο ρήματα τυπώνω και δανείζω έχουν τεράστια διαφορά. Δηλαδή. Η Fed όμως είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Ναι, είναι ιδιωτική όμως. Δεν είναι Ομοσπονδιακή. Εφόσον διορίζει τη διοίκηση η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συγγνώμη, το κράτος των ΗΠΑ αυξάνεται συνέχεια γιατί το χρήμα δεν το τυπώνουν, το δανείζονται. Είναι πολύ αργά. Είναι πολύ αργά. Συγγνώμη, αυτή όμως είναι όλη η ουσία. Ναι, είναι η ουσία, αλλά είναι, είναι συζήτηση που θέλει απογευματινή εκπομπή. Γι' αυτό ήθελα να σας πω, άμα θες, Νίκο, να κάνεις με την εκπομπή σχετικά με το πώς δημιουργεί το χρήμα και ποιος διαχειρίζεται. Ναι, κατάλαβα απολύτως τι θέλεις να πεις και έχει πολύ, βάση. Πολύ ουσία. Έχει βάση το ερώτημα. Έχει βάση. Απλώς λέω. Κυρίως έχει βάση να ψάξουμε να βρούμε τις ρίζες του προβλήματος. Ακριβώς. Δηλαδή όλα τα χρέη των χωρών. Ακριβώς. Του πλανήτη. Ναι. Σε ποια χέρια είναι. Σε ποια χέρια είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιοι τα έχουν δημιουργήσει. Αυτό λέει. Αυτό θα, αν τα βάλουμε λοιπόν από αν ανοίξουμε μεριά, αυτή τη συζήτηση ναι, τώρα, πάμε για έξι. Θα βρούμε ένα βουνό. Πάντως αξίζει τον κόσμο να γίνει μια κουβέντα γι' αυτό. Σύμφω. Δηλαδή, ακριβώς για να καταλήξω, για να μην σε κουράζω κιόλας. Πώς γίνεται όλα τα κράτη του κόσμου να χρωστάνε. Και θα πει κάποιος χρωστάνε. Και σε ποια χέρια είναι αυτά τα χρέη. Θα πει κάποιος χρωστάνε σε ιδιώτες. Μα και το ιδιωτικό χρέος όλων των κρατών είναι τεράστιο. Άρα. Πώς γίνεται, δηλαδή όλα τα κράτη χρωστάνε, οι εταιρείες χρωστάνε, ο κόσμος χρωστάει, πού το χρωστάμε, στους εξωγήινους. Κάπου χρωστάμε λοιπόν. Άρα εκείνη η λύση. Οπότε όταν μου λες, Πρόεδρε, που εγώ αναγκαστικά θα σε ψηφίσω, στο λέω. Τον Ιούνιο σε επίστεψε. Δεν τον βλέπω να στεναχωρήθηκε. Όχι. Από το αναγκαστικά. Πάντως δεν θα γράφεται στο ψηφοδέλτιο αυτό. Τον Ιούνιο το πίστεψα γιατί πιστεύω ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το μπαμ. Τώρα αναγκαστικά γιατί βλέπω και εσύ Ιταλιένες κάπως. Τελειώνω. Οπότε θέλω να πω όταν θα πάνε να επανδραματιστείς στην Ευρώπη, τι επανδραματιστείς θα κάνεις όταν μόνο μπορούμε να δανειζόμαστε. Δεν βγαίνει άκρη με αυτό. Δηλαδή πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους, παιδιά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην δανείζει τα κράτη, να τυπώνει χρήμα και να τα δίνει στα κράτη. Τόσο απλά. Το μικρόφωνο στον κύριο πίσω. Να απαντήσει, γι' αυτό. Ναι. Δώστε το μικρόφωνο εκεί. Πρόεδρε. Μία φράση, Πρόεδρε. Α, να απαντήσω, νόμιζα ότι. Ναι, συγγνώμη. Καταρχάς, το θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα αίτημα χρόνων να αποτελεί last resort lender, που λένε, δανειστή τελευταίας καταφυγής για τις χώρες του ευρώ, της ευρωζώνης, που αδυνατούν να βγουν στις αγορές. Έτσι λειτουργεί η Fed στις ΗΠΑ. Δεν βγαίνει από το δολάριο μια πολιτεία που χρεοκοπεί, η Καλιφόρνια που χρεοκόπησε, δεν βγήκε από το δολάριο. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται ο πυρήνας του προβλήματος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανείζει τις τράπεζες, τις ιδιωτικές τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, και αυτές με τη σειρά τους τα κράτη με υψηλότερο επιτόκιο. Και εδώ είναι ο πυρήνας της κερδοφορίας και της κερδοσκοπίας. Αυτό όχι. Όχι. Παρακαλώ. Ελάτε. Όσο πιο σύντομα μπορείτε, παρακαλώ. Πρόεδρε. Μιμηθείτε τον κύριο μπροστά σας. Πρόεδρε, λέγομαι Σταύρος Θεοδόρου. Είμαι 60 χρονών, ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω δύο κόρες και δύο εγγόνια. Να σας ζήσουν. Να είστε καλά. Από τον καιρό λοιπόν που ψηφίζω, με έβαλα να ψηφίζω αυτόν που τάζει πιο πολλά. Έβγαινε, δεν έβγαινε, είχε τάξει. Ο κόσμος λοιπόν τώρα έχει φτάσει στο γύρο του γκρεμού. Η Ελλάδα έφτασε στο απροχώρητο. Φτάσαμε σε αδιέξοδο, διότι κάποιοι πολιτικοί, κάποιοι άνθρωποι λέγονται πολιτικοί, μας βάλαν στο αδιέξοδο και δυστυχώς οι ίδιοι προσπαθούν να μας βγάλουν από αυτό το αδιέξοδο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που ο κύριος Χατζηνικολάου του είπε, εγώ θα το πω και αντίστροφα. Εάν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, όπως έγινε τις προηγούμενες εκλογές, θα δεχθείτε να συμμετέχετε με το πρώτο κόμμα που προφανώς Νέα Δημοκρατία για να βοηθήσετε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα να προτείνετε και να ξέρουμε κι εμείς ποια θα είναι η αλήθεια? Ο μεγάλος συνασπισμός. Ο μεγάλος συνασπισμός. Ναι, μάλιστα. Και συγγνώμη, και τα κόμματα, και ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ορισμένοι άνθρωποι θα επανέλθουν πάλι στη Βουλή. Καμένα χαρτιά, είτε προέρχονται από Πασόκ ή είναι έξω από τη Βουλή. Πάντως θα έρθουν πάλι στη Βουλή. Καμένα χαρτιά. Γι' αυτό ο κόσμος ανησυχεί, Πρόεδρε. Κύριε Τζότζο. Κύριε Τζότζο, λέω, κύριε Θεοδόρου, σας θυμήθηκα γιατί είχατε κάνει ένα τέτοιο ερώτημα για να το κάναμε από τον Ιούνιο αυτό. Δηλαδή, σώνει και καλά να μπούμε στο κάδρο κι εμείς.
Και από τον Ιούνιο κιόλας να μπαίναμε στο κάδρο. Εκεί να δείτε τι Χρυσή Αυγή θα είχαμε στο 30%. Η τελευταία ελπίδα και προσδοκία και αποκούμπη ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας για μια διαφορετική πολιτική να συμβιβαστεί, να μπει στο κάδρο, να τα βρούμε. Σε ποια πολιτική άραγε? Σε ποια πολιτική? Εάν είναι ο κύριος Σαμαράς να είναι ο αντιπολιτευτικός Σαμαράς πριν τον Νοέμβρη του 2011, που έλεγε το μνημόνιο λάθος, και όχι ο Σαμαράς που πήγε στη Μέρκελ και είπε ουδής αναμάρτητος και ήμουν αμαρτωλός όλα τα προηγούμενα χρόνια, βεβαίως. Δεν είναι ζήτημα οι παραδοσιακές γραμμές της διαφοράς ότι οι παππούδες μας πολέμησαν στον εμφύλιο. Προφανώς όχι. Αλλά οι διαφορές μας για το πώς θα βγούμε από την κρίση για το μέλλον της χώρας είναι κολοσσιαίες. Το όνομά σας και την ερώτηση. Βασίλης Μπαφαντάκης, ελεύθερος επαγγελματίας, 41 ετών. Λοιπόν, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Γιατί χρειάζεται πολιτική βούληση η δικαιοσύνη να επέμβει? Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ. Περιμένω μια απάντηση. Πολύ καλή ερώτηση. Πολιτική βούληση χρειαζόταν για να σταλούν οι 32 φάκελοι στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι γιατί αυτεπαγγέλτος δεν είχε καταλάβει η ίδια η δικαιοσύνη ότι έπρεπε να επέμβει. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εγώ, όποτε με ακούσετε, θα ακούσετε ως κλισέ να λέω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να πάθουμε σε αυτή τη χώρα είναι να χάσουμε την όποια ελπίδα και εμπιστοσύνη για τη λειτουργία των θεσμών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα είναι άγια και καλώς καμωμένα. Και να σας πω και κάτι. Το θέμα δεν είναι μόνο τι θα γίνει με αυτούς που συλλαμβάνονται από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Το θέμα είναι τι θα γίνει και με αποστήματα που υπάρχουν στον κρατικό μηχανισμό. Και νομίζω ότι πρέπει το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Όνομα και ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Χρήστος Τσίχλης, δικηγόρος. Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό της Λακωνίας και όπως γνωρίζετε, οι κάτοικοι της επαρχίας αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα. Όπως οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργία, αλλά παρόλα αυτά δεν διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο. Τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν διότι δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Την ίδια στιγμή επιβάλλεται χαράτσι 25 ευρώ για την είσοδο στα νοσοκομεία. Το 2012 ελάχιστοι μόνο έλαβαν το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης λόγω αυστηρών κριτηρίων και η συντηρητική πλειοψηφία αποκλείστηκε. Αγαπητέ, έχετε θέσει ήδη 4 ερωτήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την ανάπτυξη της επαρχίας, γενικά της Υπαίθρου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για πολύ σύντομη απάντηση, γιατί θέλω να πάρω και 2-3 ερωτήσεις από την άλλη πλευρά για να κλείσω. Νομίζω ότι η προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Υπαίθρου είναι η στροφή στον άγροτο διατροφικό τομέα, στο άγροτο διατροφικό σύμπλεγμα, η ενίσχυση, τα κίνητρα. Έχουμε ήδη μια σημαντική επιστροφή πληθυσμού από τις πόλεις στην περιφέρεια, διότι εκεί μπορούν να επιβιώσουν. Στις πόλεις αρχίζει και γίνεται μεγάλη δυσκολία επιβίωσης πια, αλλά αυτός ο κόσμος που επιστρέφει πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο προκειμένου να μπορέσει να προσανατολιστεί σε εργασίες που θα τονώσουν την τοπική οικονομία και την τοπική παραγωγή. Αγροτικό-διατροφικός τομέας και τουρισμός είναι οι δύο βασικοί πυλώνες όπου θα μπορέσουν να ξαναδώσουν πολύ μικρή διακοπή ζωή στην περιφέρεια. Επιστρέφουμε με τρεις τελευταίες ερωτήσεις από την άλλη πλευρά. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά. Από τότε που χώρισα με την Ελένη Τσακεβίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Τι λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις.
Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T, μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Την Κυριακή με τη Real News. Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού. Το θρυλικό μυθιστόρημα για την υπόθεση Λαμπράκη που συγκλώνησε τον κόσμο. Μαζί, Γιάννης Πλούταρκος. Το διπλά πλατινένιο CD, η δύναμη του έρωτα. Τηλεφώνησες ποτέ, απλά με αγνόησες. Και Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Μακελιακή, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Σελβι έξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Έχει φτάσει μέχρι τα αστέρια. Πολεμάει τη μάστιγα του αιώνα. Δημιουργεί ανανεώσιμες πρώτες ύλες για την οικονομία του μέλλοντος. Διαμορφώνει τις διατροφικές συνήθειες της Αμερικής. Βρίσκεται ανάμεσα στους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες του κόσμου. Υπάρχουν Έλληνες που ξεχωρίζουν. Υπάρχει και ο τόπος που υποδέχεται αυτούς και τις ιδέες τους. Ο τόπος τους. Το Έλληνες.com και η Περιφέρεια Πελοποννήσου διοργανώνουν συνέδριο με θέμα «Μια περιφέρεια, ένας πλανήτης» στις 19 Οκτωβρίου. Παρακολούθησε το ζωντανά στο Έλληνες.com και στο ενικός.gr. Από τότε που χώρεσα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Μη σκάδρε, όλες ίδιες είναι. Από μένα. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Τη γυναίκα μου, λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της, τα Twitter της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Ελένητσα, πάμε. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T, μαζί είμαστε ένα. Επίλογος. Με 2-3 ερωτήματα ακόμη. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλημέρα κύριε Τσίπρα. Λέγομαι Γιώργος Κωνσταντίνος. Είμαι ένας αποτυχημένος επιχειρηματίας λόγω της κρίσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ σοβαρό αδιέξοδο. Δεν μας καλύπτει κανείς σε τίποτα. Ούτε στα φορολογικά, ούτε στα ασφαλιστικά, ούτε στην περαιτέρω πορεία μας. Έχω 3 παιδιά. Δυστυχώς το κράτος έχει παραμελήσει τελείως. Δεν κατάλαβα ποτέ το ρόλο της αντιπολίτευσης.
ακούω εσάς να κάνετε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, δεν κάνετε τίποτα, δεν μπορείτε να επέμβετε. Ούτε στα νομοσχέδια που ψηφίζονται, ούτε στα βασικά πράγματα μέσα στη Βουλή, δεν σας ακούει κανείς. Και ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σκεφτεί να αλλάξει όλη αυτή η διαδικασία και πλέον να γίνει διαφορετικό όλο το σύστημα μέσα στη Βουλή και στον τρόπο που η αντιπολίτευση θα έχει λόγο αυτό? Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε προτείνει στις 11 θεσμικές παρεμβάσεις για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος, θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Και έχουμε προτείνει τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη λαϊκή αρνησικυρία, δηλαδή με έναν αριθμό υπογραφών να υπάρχει βέτο, μεγάλο αριθμό βεβαίως, σε μία απόφαση της κυβέρνησης ή και νομοθετική διαδικασία από την πλευρά των πολιτών. Το προτείνουμε αυτό. Επίσης... Να μπορούν να προτείνουν νόμο οι πολίτες Με ένα μεγάλο αριθμό υπογραφών. Λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Και λαϊκή αρνησικυρία. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα εμείς θεωρούμε ότι η Βουλή, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ο βασικός πυρήνας της δημοκρατικής λειτουργίας. Συνεπώς θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της Βουλής και να αναβαθμιστεί και ο ρόλος της αντιπολίτευσης, ώστε να έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να φωνάζει και να ελέγχει, αλλά αν πείσει την πλειοψηφία των βουλευτών να μπορεί να περνάει και νόμους ή να καταθέτει νόμους που να έχουν κάποια τύχη, διότι όπως καλά γνωρίζετε, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τις περισσότερες φορές τα νομοσχέδια που καταθέτει η αντιπολίτευση δεν περνάνε καν στην Ολομέλεια, με το πρόσχημα ότι υπάρχει δημοσιονομική επιβάρυνση. Υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας και οφείλουμε ως ευκαιρία, να το πω έτσι, αυτή η κρίση να είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε πολλά από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Ελάτε. Καλησπέρα. Παναγιώτης Γαλάνης, άνεργος και λογιστής. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, πάνω σε αυτά που πάτε. Αν βγείτε κυβέρνηση, ότι θα ξαναπροσλάβετε όσους έχουν φύγει, θα επανακρατικοποιήσετε κάποιες επιχειρήσεις. Εγώ σαν λογιστής, αν έρθει μια επιχείρηση, σαν το ελληνικό δημόσιο, ας πούμε, να το πάρουμε έτσι, παράδειγμα, που είναι στα δάνεια με υπέρμετρο δανεισμό. Έχει υπερβάλλον προσωπικό. Το ελληνικό δημόσιο. Ότι έχει τα δάνεια στο κόκκινο. Με δανεισμό. Στηριζόμαστε από εκεί αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχει υπερβάλλον προσωπικό. Αντιπαραγωγικό. Πώς θα τα βγάλετε αυτά πέρα, ενώ είμαστε σε δανεισμό. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, μία διάκριση των εξουσιών. Πολιτική, δικαστική και εκτελεστική. Υπάρχει διαφθορά και στις τρεις. Υπέρμετρη. Πώς θα την αντιμετωπίσετε αυτή? Δηλαδή, αυτός είναι ο κύριος λόγος που έχουμε φτάσει σήμερα εδώ. Η διαφθορά και στις τρεις εξουσίες. Εκτελεστική, δικαστική. Και πολιτική. Εκτελεστική είναι η πολιτική. Νομοθετική. Ναι, νομοθετική. Συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Καταρχάς, το πρώτο ερώτημα είναι όλη μας συζήτηση σήμερα, έτσι. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα με ένα υπερχρεωμένο, με ένα τεράστιο δημόσιο χρέος και με μια μη παραγωγική οικονομία. Δεν θα τα βγάλουμε πέρα να συνεχίσουμε έτσι. Έχω μια ριζική διαφωνία ως προς αυτό. Δεν θα υπερασπιστώ το δημόσιο που έφτιαξαν τα κόμματα εξουσίας κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Δεν θα το υπερασπιστώ καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι η αιτία της κρίσης. Δεν είναι η αιτία της κρίσης. Χρειάζονται ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό δημόσιο, αλλά δεν είναι όπως μας πείσανε η αιτία της κρίσης οι τεμπέληδες δημόσιοι υπάλληλοι. Έχω διαφορετική εκτίμηση. Οι τράπεζες μπορεί να είναι η αιτία της κρίσης. Οι κυβερνήσεις που παίρνανε δάνεια για να τα σπαταλάνε ήταν αιτία της κρίσης. Λοιπόν, η απάντηση λοιπόν είναι η εξής, για να είμαι και γρήγορος. Ναι. Δεν θα αντιμετωπιστεί χωρίς ριζική διαγραφή του χρέους και χωρίς μια προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Και διαγραφή. Απλά το ερώτημά μου είναι ότι θεωρώ ότι υπάρχει υπερμεγέθης δημόσιας τομέας για τους ενεργούς πολίτες αυτής της χώρας. Δηλαδή έχουμε ενεργό δυναμικό 6 εκατομμύρια. Έχουμε και ριζική το ένα είναι διαφωνία πάλι. Με αυτό. Ριζική διαφωνία. Ο ελληνικός δημόσιος τομέας δεν είναι μεγαλύτερος από αντίστοιχους τομείς της Βόρειας Ευρώπης σε μέγεθος. Είναι όμως αντιπαραγωγικός. Εκεί θα συμφωνήσουμε. Είναι. Έχουμε 4 κανάλια ΕΡΤ. Και χρειάζονται. Και στο δεύτερο. Δεν θα μείνει χρόνο. Τώρα μην με τσιγκλάτε τώρα. Έχουμε 4 κανάλια ΕΡΤ. Στις εξουσίες. Με το ΜΑΒ. Αυτό είπατε ότι έχουμε 4 κανάλια ΕΡΤ. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής. Όχι, εντάξει, τώρα, και τώρα που έχουμε τη ΔΕΛΤΑ ΤΑΒ, σωθήκαμε. Που έπεσε το μαύρο δηλαδή. Με διαδικασίες που δεν είχαμε δει ούτε στη δικτατορία. Στη διαφθορά των εξουσιών, εκεί πέρα τι θα γίνει. Η διάκριση των εξουσιών. Η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει. Και αυτό είναι μέσα στις νομοθετικές παρεμβάσεις για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Για παράδειγμα, εμείς λέμε η δικαστική εξουσία να μπορεί να εκλέγει τους εκλεκτούς της
αυτονόμως και να μην τους διορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά πρέπει και να κρίνεται από τους πολίτες. Ελάτε. Πέτρος Χασάπης, δικηγόρος και οικονομολόγος, από τα ιδρυτικά μέλη της κίνησης πολιτών Πρωτοβουλία για Ρυζική Συνταγματική Αλλαγή. Κύριε Πρόεδρε, πέσατε στην κουβέντα τώρα. Στο... περίμενα τόση ώρα γιατί το πνεύμα ήταν οικονομικό στην αρχή. Ζούμε σε μια τεράστια κρίση. Αναρωτιέμαι αν μόνο σας ή εσείς το κόμμα ή οποιοδήποτε πολιτικός μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Και εξηγούμε. Πριν μερικούς μήνες στα Χανιά, παρουσιάσατε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μερικές τις οποίες είπατε και προηγουμένως. Τον Ιούνιο. Θα σημειώσω μόνο την πρωτοβουλία πολιτών για δημοψηφίσματα, γενικά και τοπικά, π.χ. μνημόνιο, π.χ. σκουριές, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Όμως, το ερώτημά μου, εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Είναι η αναθεωρητική δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία χρονοβόρα, δυσκίνητη, απαιτούνται δύο βουλές, μεσολαβούν εκλογές και κυρίως απαιτούνται 180 βουλευτές. Στη μία από τις δύο. Στη μία ή στη μία ή στην άλλη. Mm. Απαιτούνται 180 βουλευτές. Ερώτημα. Είστε λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτές τις 180 έδρες για να μπορέσετε να περάσετε την σκοπούμενη διάταξη. Τι θα κάνετε? Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος? Θα σας απαντήσω. Να ολοκληρώσω, αν θέλετε. Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος ή θα ξεφύγετε από το σύστημα όπως έκανε ο Ντεγκόλ το 1958 στην Γαλλία, όπου να αφήσετε στην άκρη το σύνταγμα και να πάτε κατευθείαν στο ανώτατο κυρίαρχο όργανο της χώρας, το λαό, και να του παρουσιάσετε το δικό σας σύνταγμα. Ή ακόμα καλύτερα να κάνετε αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Ισλανδίας, να δώσετε την ευκαιρία στο λαό να φτιάξει το δικό του σύνταγμα. Θα μείνετε στα όρια λοιπόν του συστήματος ή θα δώσετε δυνατότητα στο λαό να αλλάξει το σύστημα? Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παρομοιάσω την ταπεινότητά μου με τον Ντεγκόλ. Εν τούτης όμως πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένα ζητήματα που είναι αόρημα και δεν τίθεται θέμα μικροκομματικής σκοπιμότητας. Για παράδειγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εγώ πιστεύω ότι αν αύριο είχαμε ένα δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, θα είχε 98% ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταργηθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι σε ορισμένες όριμες αλλαγές, όχι σε αλλαγές που σηκώνουν, αν θέλετε, δεύτερη συζήτηση, δεύτερη γνώμη, που μπορεί να διχάζεται η ελληνική κοινωνία, θα μπορούσαμε να δούμε τον τρόπο, να βρούμε τον τρόπο, ώστε να μην πάμε σε χρονοβόρες διαδικασίες και χάσουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο. Πολύ σύντομα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Λέγομαι Νικολάς Μάρινος, είμαι άνεργος. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα κόκκινα δάνεια. Σε περίπτωση που το ΣΥΡΙΖΑ βγει αύριο η κυβέρνηση, τι ακριβώς θα κάνει για κάποια δάνεια τα οποία είναι αδύνατο να πληρωθούν? Και για αυτούς που έχουν μια μείωση της μισθού σε ένα 35-40%, που είναι και γι' αυτό δεν είναι φυσικό δηλαδή να μπορέσουν να πληρωθούν, ας πούμε. Ακούστε, δύο εναλλακτικές προοπτικές υπάρχουν για το θέμα αυτό. Και όχι τεχνοκρατικά απαντώ, για να λειτουργήσουν οι τράπεζες. Δύο εναλλακτικές. Ή αυτό που λέμε εμείς, διαγραφή και καταμερισμός του βάρους σε τράπεζες, δημόσιο και δανειολήπτες, ώστε να εξυπηρετηθούν τα δάνεια, να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα και να ελαφρυνθούν και οι πολίτες. Ή, και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε αυτή την εξέλιξη, θα πάρουν τα κοράκια, θα πουλήσουν οι τράπεζες δηλαδή τα κόκκινα δάνεια σε μεγάλα funds και θα πάνε να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όσο περνά από το χέρι μας και όσο μπορούμε, δεν θα το επιτρέψουμε το δεύτερο. Και δεν θα το επιτρέψουμε και με αγώνες και με διεκδικήσεις. Μάλιστα. Ελάτε. Δεν μας είπατε τι θα κάνετε με τους άνεργους. Το όνομά σας. Βέρα Τρακίδου, τραπεζικός υπάλληλος. Δεν μας είπατε τι θα κάνετε με τους άνεργους του ιδιωτικού τομέα. Πώς θα προσελκύσετε επιχειρήσεις στη χώρα. Δηλαδή, είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ώστε να έρθουν περισσότερες επιχειρήσεις στη χώρα? Και δεύτερον, μιλήσατε για φορολόγηση των υψηλόμισθων. Και το ερώτημά μου είναι, οι λίγοι μισθωτοί που έχουν μείνει σε αυτή τη χώρα να παίρνουν κάποιο μεσαίο εισόδημα, πάλι αυτοί θα πληρώσουν?
δεν θα πρέπει να βρείτε κάποιους τρόπους να πιάσετε όλη τη μισή Ελλάδα που φοροδιαφεύγει. Αν όχι μισή, πάρα πολλούς που φοροδιαφεύγουν. Το σύνταγμά μας είναι απόλυτα καθαρό σε σχέση με αυτό. Ο καθένας να φορολογείται ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Δυστυχώς όμως, στη χώρα μας, αυτό δεν έχει εφαρμοστεί. Και επειδή ακούγονται περίεργα να λέμε για περιουσιολόγιο, το έχει πει πρώτος ο Τρικούπης, όχι ο Τσίπρας. Λοιπόν, κάποια πράγματα πρέπει να προχωρήσουν σε αυτή τη χώρα, έστω και αργά. Ώστε ο καθένας, ώστε να σταματήσουμε να φορολογούμε τη φτώχεια και να φορολογηθεί και ο πλούτος. Διότι είναι αδιανόητο να έχουμε πάνω από 6.000 offshore επιχειρήσεις και να έχουν ελεγχθεί μόλις 10 από αυτές. Ελάχιστες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, θυμίστε μου, για το αν θα δώσετε φορολογικά κίνητρα για προσλήψεις ανέργων. Τη μνήμη μου. Λοιπόν, κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία από επένδυσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να σας μιλήσω ειλικρινά, δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να προσελκύσουμε επενδύσεις. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και με την αλλαγή που εμείς επιδιώκουμε, δεν θεωρούμε ότι οι ιδιώτες επενδυτές θα έρθουν αμέσως να σιγά σιγά θα γίνει αυτό. Χρειάζεται πρώτα να υπάρξει αλλαγή κλίματος. Χρειάζεται πρώτα να υπάρξουν δημόσιες ευρωπαϊκές επενδύσεις και αλλαγή του κλίματος, της ψυχολογίας. Η ψυχολογία παίζει καθοριστικό παράγοντα στην οικονομία, ξέρετε, για να μπορέσουν να έρθουν και οι ιδιώτες επενδυτές. Και δεν θα έρθουν κατά ανάγκη επειδή θα είναι χαμηλή η φορολογία. Όχι. Θα έρθουν αν στην Ελλάδα υπάρξει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και αν στην Ελλάδα σταματήσει το διαδεδομένο καθεστώς της διαφθοράς και της συναλλαγής κάτω από το τραπέζι. Διότι ένας επιχειρηματίας δεν λογαριάζει μόνο το νόμιμο φόρο, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Λογαριάζει και αυτά που θα κληθεί να δώσει κάτω από το τραπέζι. Και αν εκεί δεν βάλουμε μία τάξη... Τα λαδώματα, λέτε, για να ξεμπλοκάρει τη... Ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας καληνυχτήσω, θέλω να δούμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έγινε. Έχω αγωνία. Για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Και αν θεωρεί ο πολίτης ότι μπορεί να παρακολουθούνται παρανόμως τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. 96% των πολιτών απάντησαν ότι θεωρούν ότι γίνονται παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Και μόνο 4% ότι δεν γίνονται. Μάλιστα. Αυτό το 4% θα ήθελα να τους γνωρίσω έναν-έναν προσωπικά. Να τους μπαίνει στη Βουλή. Μπαίνει οριακά στη Βουλή. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, που μας έκανε την τιμή και είχε την καλοσύνη να μείνει μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα για να απαντήσει στις ερωτήσεις των φίλων. Ευχαριστώ θερμά τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ και τον ανακρίναμε μαζί. Νομίζω αξίζει να κλείσουμε με ένα χειροκρότημα για όλους για τον ωραίο δημοκρατικό διάλογο. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα στις 11:15 με θέμα την υγεία και τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, απέναντι σε 45 συμπολίτες μας. Καλό ξημέρωμα.